Γεια σας φίλοι μου, Εύμορφος Κασινάκης εδώ από το homestudioproject.com Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, δημιουργική εβδομάδα, μια και μένουμε στο σπίτι. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε, όπως είδατε και στο τίτλο του βίντεο, για το delay. Και πιο συγκεκριμένα θα πούμε για τα βασικά του delay, δηλαδή πώς δουλεύει ένα delay και θα το χρησιμοποιήσουμε πάνω σε φωνή για να το καταλάβουμε καλύτερα. Τι είναι το delay. Λοιπόν, ε, χρησιμοποιούμε κατά κόρον στο, στα φωνητικά, χρησιμοποιούμε βάθος. Για να δώσουμε ε, αυτή την απόσταση που θέλουμε να δώσουμε και να δώσουμε την αίσθηση του χώρου. Γιατί ε, δουλεύουμε σε ψηφιακό περιβάλλον και έτσι το βάθος το χρησιμοποιούμε μέσα από plugins. Εάν γράφαμε σε κάποιο χώρο και γι' αυτό βλέπετε ότι τα διάφορα Reverbs έχουν Hall, Cathedral, Spring υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι Reverbs που θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά σε επόμενο βίντεο. Το Delay δεν το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για αυτό ακριβώς το σκοπό που χρησιμοποιούμε και το βάθος. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε στη φωνή ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο όργανο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε delay, να του δώσουμε αυτό το χώρο, δηλαδή την, το άπλωμα να το πούμε έτσι, πιο απλά, και να μην είναι τόσο μπροστά. Γιατί όταν προσθέτουμε βάθος ή delay, θα δούμε ότι η φωνή από, από εκεί που ακούγεται πολύ μπροστά αρχίζει και πηγαίνει προς τα πίσω. Αυτό κάνουμε με το delay και δίνουμε όπως είπαμε αυτό το χώρο λοιπόν με το delay μπορούμε όμως να ελέγξουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα τα echo μπορούμε να ρυθμίσουμε πόσο, πόσο, πόσες φορές θέλουμε να επαναλαμβάνεται η φράση και πόσο γρήγορα θέλουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η φράση. Πάμε να τα δούμε όλα στην πράξη. Αυτό που προτείνω είναι, όπως βλέπετε εδώ, να φτιάξουμε ένα delay σε send effect, Μην το χρησιμοποιήσουμε στο insert. Δηλαδή, εδώ όπως βλέπετε, όπως έχω χρησιμοποιήσει εδώ το βάθος. Πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα τώρα το κανάλι της φωνής. Σε αυτό το δρόμο θα με πάντα εγώ μόνος Χωρίς μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Με βάθος. Κι αν είσαι όνειρο τρελό με... Εδώ λοιπόν θέλω να φτιάξουμε ένα delay το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα όργανα. Ή και σε άλλες, σε μια δεύτερη φωνή, σε φωνητικά, οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε εδώ στο project, attract και πάμε να φτιάξουμε εδώ που λέει effect channel. Θα φτιάξουμε παρόλο που θα το χρησιμοποιήσουμε σε μονοφωνικό κανάλι, θα φτιάξουμε ένα στέρεο delay και θα πάμε να πάρουμε το delay αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στο Cubase. Στέρεο delay. Λοιπόν, να δούμε εδώ λιγάκι όλα αυτά εδώ τα κουμπιά, να τα πούμε έτσι, και τι κάνει το καθένα. Τα βασικά τα οποία πρέπει να μάθουμε είναι εδώ το delay και το feedback. Λοιπόν, το delay μας δίνει το μήκος της, του echo να είναι ένα 8 να είναι ένα 16ο. εκτό. Λοιπόν, επειδή βλέπετε ότι είναι στερεό το delay, εδώ υπάρχει και το παν το οποίο εδώ πέρα είναι στα αριστερά και εδώ είναι στα δεξιά. Το βλέπετε; Εάν χρησιμοποιήσετε ένα delay που έχετε στο δικό σας πρόγραμμα, θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, το feedback είναι. Πόσες επαναλήψεις θέλουμε να ακούγεται. Θα το φτιάξουμε τώρα, θα το φτιάξω εγώ λιγάκι το αριστερό ή το δεξί feedback ανάλογα όποιο θέλετε. Μην είναι η ίδια τιμή εδώ, δηλαδή βλέπετε εδώ έχω βάλει 23, εδώ 35. Μπορείτε να φέρετε αυτό στο 23 και να ανεβάσετε το αριστερό στο 40. Απλώς να μην είναι η ίδια, θα πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, το κατεβάζω εδώ και ανεβάζω εδώ το δεξί λοιπόν το low και το high θα σας εξηγήσω μετά που λέει filter εδώ πέρα θα σας τα πω σε λίγο το pan είναι όπως βλέπετε left-right γιατί είναι στέρεο το delay και πάμε εδώ να βάλουμε και εδώ στο delay δεν βάζουμε το ίδιο ένα όγδοο σας προτείνω να βάλετε ένα δεκατοέκτο ένα όγδοο και πάμε να ανοίξουμε εδώ το κανάλι μας το βάλω λίγο πιο πάνω το delay. Θα κλείσω το reverb και πάμε να βάλω εδώ το delay. Το ανοίγω και θα το βάλω με την μπάρα μου εδώ γύρω στο μείον 25 και πάμε να το ακούσουμε κιόλας. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου βλέπετε ότι ακούγεται το έκο με το που σταματάω τη φωνή και αν το ακούσετε σε ακουστικά θα δείτε ότι ακούγεται σε κάθε φράση επειδή έχουμε κάνει, όχι έχουμε κάνει, είναι έτσι σαν preset το παν αριστερά και δεξιά βλέπετε, θα ακούσετε στην, στο τελείωμα της φράσης ότι ακούγεται το delay. Πάμε να το ξανακούσουμε. Σ' αυτό το δρόμο θα με πάντα εγώ μόνος μου. Εάν ανεβάσω την μπάρα, το delay θα γίνει πιο έντονο, δηλαδή στο μείον 25 να το... το... πάμε τώρα εδώ στο μείον 19. Σ' αυτό το δρόμο θα με πάντα εγώ μόνος Το βλέπετε. Και έτσι καθορίζουμε πόσο θέλουμε, ανάλογα το τραγούδι πάντα, παίζει σημαντικό ρολό και το ύφος του τραγούδιου και γι' αυτό βάζουμε... Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρα... Τώρα, μπορώ, εάν δω ότι ακούγεται πολύ, μπορώ να κατεβάσω λίγο το feedback και στα δύο, για να μην γίνονται τόσε πολλές επαναλήψεις. Πάμε να το ξανακούσουμε. Σε αυτό το δρόμο θα πάντα... Και λίγο ακόμα να το κατεβάσουμε. Σε αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος κατεβάζω όσο θέλω εγώ για να μην κάνει τις επαναλήψεις. Σ' αυτό το δρόμο θα με πάντα εγώ μόνος μου Θα γίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό Όνειρο τρελό μετρώ τον πόνο μου και δεν αξίζει άλλο πια να ημωράγω. Σ' αυτό το δρόμο θα με πάρει. Και έτσι όπως βλέπετε, ρυθμίζουμε και το delay στο κανάλι μας. Εάν θέλω να βάλω και το reverb που έχω βάλει, θα χαμηλώσω λίγο το βάθος και θα δούμε τώρα θα το κάνω bypass και τα δύο. Σε αυτό το δρόμο θα με πάντα εφ'. εγώ μόνος μου. Πάμε τώρα να το ακούσουμε μέθε. Σε αυτό το δρόμο θα με πάντα εγώ μόνος μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Και έτσι έχω πετύχει, βλέπετε, ότι και να κλείσω το βάθος με το delay. Σ αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος Έχω κερδίσει αυτό που έχω και με το reverb. Δηλαδή αυτό το άπλωμα της φωνής, αυτό το space που λέμε δίνουμε χώρο στη φωνή ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο. Και βέβαια ο συνδυασμός River και Delay σε φωνητικά είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός αρκεί να μάθουμε να τα συνδυάζουμε και πετυχαίνουμε πάρα πολύ καλά ηχητικά αποτελέσματα. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Ότι επειδή βλέπετε ότι το βάθος, πάμε να το χαμηλώσω εδώ για να ακούσετε και πάμε να το ακούσουμε, να το ανεβάσω λίγο εδώ. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Πώς δουλεύει το low και το high, τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι σαν να έχει ένα σωματωμένο equalizer και μπορώ να κάνω low cut και high cut. Δηλαδή εδώ είναι σαν να κάνω ένα high pass filter και να ανεβάσω μέχρι τα 200 και εδώ να κατεβάσω μέχρι τα 5.000 μέχρι τα 5.000 θα κάνω το ίδιο και εδώ Και θα σας πω τι μπορείτε να κάνετε εάν το delay σας, δεν έχει αυτό το equalizer ενσωματωμένο. Αυτό το δρόμο με πάντα. Μπορεί Εγώ να μην καταλαβαίνετε τώρα τη διαφορά, θα την καταλάβετε όμω όταν θα ακούσετε θα σε όλη πιανώ, τη μίξη κουρανώ. με όλα τα όργανα. Κι αν είσαι Καθαρίζει το τρελό, καλύτερα το delay. μου. αυτό Εάν δεν έχει το delay σας αυτό το low cut και το high cut. Το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι το εξή θα πάτε στο κανάλι που έχετε κάνει το send f, δηλαδή που έχετε φτιάξει το f, το delay, και εδώ κάτω, που λέει stereo delay, θα βάλετε ένα equalizer, ένα απλό equalizer, δηλαδή ακόμα και με δύο συχνότητες, εδώ, και θα κάνετε εδώ ένα high pass και θα ανεβάσετε το το Q και θα το ανεβάσετε μέχρι, το, μέχρι τα 200 και εδώ θα κάνετε ένα low pass και θα το κατεβάσετε στις 5000 εδώ θα ανεβάσετε και εδώ το Q και είναι ακριβώς το ίδιο Σ' αυτό το δρόμο θα με πάντα Τώρα λειτουργεί και αυτό και δεν μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά. Απλώς σας έδειξα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το low cut και το high cut. Αν το delay το δικό σας δεν έχει ενσωματωμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε equalizer και να κάνετε ακριβώς το ίδιο και θα δείτε ότι θα υπάρχει διαφορά στον ήχο μαζί με το delay. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Είναι τα βασικά για τον delay. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο που έχω να σας προτείνω κάποια κολπάκια να το πω έτσι πάνω στη μίξη με τον delay όπως και με το βάθος. Θα κάνουμε πολλά βίντεο. Ε, εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κοινοποιήστε το σε όποιον τον ενδιαφέρει, πιστεύετε ότι θα τον ενδιαφέρει. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή εδώ στο κανάλι του Home Studio Project, παρακαλώ κάντε και χτυπήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε αμέσως με το που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο του Home Studio Project. Μπορείτε να πάτε και στο Home Studio Project να κατεβάσετε τον οδηγό μου τα βασικά του compression που είναι εντελώ δωρεάν. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο project που τρέχει από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αλλά όποιος μπαίνει μπορεί να πάρει μέρος και να έχει την καθοδήγησή μου και τη βοήθειά μου. Το project αυτό λέγεται Ηχογραφούμε Μαζί. Ξεκινάμε από την αρχή, ένα τραγούδι, το ηχογραφούμε, κάνουμε mixing e mastering και θα το κυκλοφορήσουμε ψηφιακά σε όλα τα δωρεάν ψηφιακά μουσικά καταστήματα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο homestudioproject.com. Μπορείτε να πάτε εκεί. Υπάρχει και το blog που ανεβαίνει καινούργιο υλικό κάθε εβδομάδα. Οποιαδήποτε απορία έχετε. Μπορείτε να μου στέλνετε mail. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και να δημιουργείτε πολύ μουσική. Γεια σας!